Ανεξέλεγκτη είναι πλέον η δράση επί που αποσπούν. Η διοκτήτη εμπορία γεωργικών εφοδίων στι Αρχάνε είδε να κάνουν φτερά από τον λογαριασμό του 45.000 ευρώ, έχοντα ο ίδιο καθοδηγήσει του δράστες τη απάτη σε βάρος του. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, ε, υποψιασμένοι και προσεκτικοί, διότι δυστυχώ, όπω υπάρχει εξέλιξη στην τεχνολογία, υπάρχει εξέλιξη στην απάτη. Ο επιχειρηματίας από τις Αρχάνες Ηρακλείου δέχτηκε τηλεφωνήματα τόσο στο σταθερό τηλέφωνο της εταιρείας όσο και στο κινητό του από έναν άνδρα και μια γυναίκα οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι εργάζονται στο Ελμεπά, με σχολείο του οποίου το θύμα συνεργάζεται. Υποστήριξαν πως από σύμβασή του με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εκρεμεί εξόφληση οφειλών, ζήτησαν τους κωδικούς του e-Banking και χωρίς να υποψιαστεί το παραμικρό έκανε το λάθο να τους δώσει. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται ε, ε, ε μέσα στην πίεση τη δουλειά και όλη τη βιασύνη και εκεί που τρέχουν οι λογαριασμοί και θα πρέπει να καλύψει και περιμένει χρήματα. Ε, ε, είναι καθαρά από προσεξία του. Εάν είσαι προσεκτικό και τυπικό, πιστεύω ότι δεν μπορούν να σε ξαπατήσουν εύκολα. Όταν το θύμα τη απάτη αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απαταιώνε, είχαν ήδη γίνει από τον λογαριασμό του πέντε μεταφορέ συνολική αξία 45.000 ευρώ. Από τι αστυνομικέ αρχέ ερευνώνται οι κινήσει στον τραπεζικό λογαριασμό του σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστε ακούμε τελευταίο διάστημα ε, ότι εξαπατήσανε συναδέλφους μας με διάφορους τρόπους ή ότι ε, τους ε, καλέσαν για μια συναλλαγή ή οτιδήποτε άλλο. Εάν δεν επιβεβαιώνουμε δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια και προς Θεού. Μόνο τον αριθμό λογαριασμού στους άμεσα συνεργάτες μας. Με αφορμή απόπειρε εξαπάτηση επιχειρηματιών από επιτίδιου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Έχουν αναφερθεί περιπτώσει όπου επιτίδοι επικοινώνησαν με πολίτε επιχειρηματίες των Χανίων υποδιόμενοι υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με θέμα κάποια οικονομική συναλλαγή μαζί τους και του ζήτησαν να ενεργοποιήσουν σύνδεση με τραπεζικό τους λογαριασμό. Επειδή σε καμία περίπτωση οι υπηρεσίε τη Περιφερειακή Ενότητα Κανείων δεν ζητούν αλλά ούτε αποστέλουν πληροφορίε προσωπικού χαρακτήρα, όπω κωδικού πρόσβαση σε τραπεζικού λογαριασμού ή σύνδεση με τραπεζικό λογαριασμό, εφιστούμε την προσοχή των πολιτών να μην δημοσιοποιούν τέτοια δεδομένα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτε δεν πρέπει να ενεργοποιούν οποιαδήποτε σύνδεση του αποστέλλεται και με την οποία καλούνται να καταχωρήσουν τραπεζικά του στοιχεία.